και ολοκληρώθηκε ακριβώς ο καταστατικός χάρτης της ρομαντικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Το πιστεύω, που λέμε. Από αυτό το σύμβολο της πίστεως θα ήθελα σήμερα το ολοκληρωμένο να υπογραμμίσουμε επιγραμματικά τις έννοιες ενός άρθρου. Λέμε πιστεύω εις ένα Θεό και λοιπά και φτάνουμε, πιστεύω εννοείται, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά. Είναι μία, γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εις Κύριος μία πίστης εν βάπτισμα. Ένας είναι ο Κύριος της, ο Χριστός, μία είναι η πίστη που εδίδαξε εκείνος και μας παρέδωσε και ένα είναι το βάπτισμα με το οποίο ενσωματωνόμαστε στην Εκκλησία. Εν συνεχεία λέμε εις μία Αγία. Η Εκκλησία είναι Αγία. Εδώ αμέσως προκύπτει μία ένσταση. Πώς η Εκκλησία είναι Αγία, όταν τα μέλη της αμαρτάνουν πολλές φορές. Και όχι μόνο τα άγνωστα μέλη της, αλλά και επίσημα μέλη της. Ακούστε, αγαπητοί, η αγιότητα της Εκκλησίας δεν είναι το άθροισμα της αγιότητας των μελών της. Είσαι εσύ λίγο Αγία, είσαι εσύ λίγο Άγιο, είμαι εγώ λίγο Άγιο, τα προσθέτουμε και γίνεται η Εκκλησία Αγία. Η αγιότητα της Εκκλησίας πηγάζει από την Αγία και επανή της στον Χριστό. Η αγιότητα του Χριστού ακριβώς, της Αγίας και επανής του σώματος της Εκκλησίας, αγιάζει όλα τα μέλη και τα αμαρτωλά μέλη όταν μετανοούν. Διότι η Εκκλησία δεν είναι σύλλογος αναρτήτων, αλλά είναι σύλλογος αγωνιζομένων πιστών. Και μπορεί κάποτε και αυτά να αμαρτάνουν, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ιατρίων εστίν εντάπτα, συγχώρηση αμαρτημάτων παρέχουν. Εδώ είναι το πνευματικό ιατρείο που συγχωρεί τις αμαρτίες και θεραπεύει τις ψυχές και έτσι αγιάζονται η Εκκλησία. Καθολική. Εδώ πάλι, μα λένε εμείς είμαστε Ορθόδοξοι και η Ιδιωτική Εκκλησία Καθολική. Προσέξτε αγαπητοί. Το καθόλου σήμερα έχει αρνητική έννοια. Λέμε, δεν σ' αγαπώ καθόλου, τίποτα. Το καθόλου στην αρχαία ελληνική σημαίνει το πλήρες. Η Εκκλησία μας είναι καθολική, διότι περιλαμβάνει την πλήρη αλήθεια, τον πλήρη Χριστό, την πλήρη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και δεν εννοούμε τη λέξη καθολική κυρίως γεωγραφικά, ότι απλώνεται σε όλο τον κόσμο, αλλά ποιοτικά με την έννοια αυτή της πληρότητας. Και προχωρούμε στην τέταρτη λέξη, αποστολική. Ο Χριστός παρέδωσε τη διδασκαλία του στους Αποστόλους. Εκείνοι στους πρώτους επισκόπους που κατέστησαν. Εκείνοι στους επόμενους επισκόπους που χειροτώνησαν. Έτσι υπάρχει μια αδιάσπαστη αραγής αλυσίδα από γενεά στην γενεά. Και ο τελευταίος σημερινός επίσκοπος άγει αναδρομικά την αρχή του στους Αποστόλους και δι' αυτόν στον Χριστό. Και έτσι από γενεά σε γενεά παραδόθηκε η αποστολική πίστη, η πίστη που παρέλαβαν οι Απόστολοι από τον Χριστό. Και μέχρι σήμερα η Εκκλησία διατηρεί αυτή την πίστη αλόβητη και χωρίς κανένα σπήλο ή ρητίδα. Να λοιπόν τι σημαίνουν οι τέσσερις λέξεις. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία πιστεύουμε. Και η πίστη μας δεν είναι κυρίως
ορθοδοξία διδασκαλίας, αλλά ορθοπραξία εμπειρία. Και σε αυτό μας κατευθύνουν τα τρία ρήματα του συμβόλου της πίστεως και τελειώνω. Ποια είναι τα τρία ρήματα στα 12 άρθρα? Πιστεύω, ομολογώ, προσδοκώ. Πιστεύω, διατηρώμεν των δογμάτων την ακρίβεια, λέει ο Ρωσισόπουλος. Ομολογώ με τη ζωή μου αυτά που πιστεύω και πολιτεία αξία επιδειξόμεθα, λέει πάλι ο Ιερός Πατήρας. Προσδοκώ είναι και των αιωνίων τύχομεν αγαθών, γιατί το βλέμμα του Χριστού είναι προσαρμοσμένο και προσιλωμένο προς τη Βασιλεία του Θεού. Από εκεί παίρνει δύναμη, παίρνει ελπίδα, παίρνει θάρρος και αγωνίζεται όποιος του δει. Πάντοτε νικητής.